Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 να διαγραφούν οι λέξεις και σίγμα ταφ και η τροπολογία 1498-162 αντικαθιστά την περίπτωση γάμα της παραγράφου 3 που είναι αυτή που είχαμε αποδειχθεί. Πάρτε σας παρακαλώ. Λοιπόν, πραγματικά νομίζω ότι έγινε μία εξαιρετικά πλούσια συζήτηση. Έχουν υπάρξει πολλές μετακινήσεις και νομίζουμε ότι αυτό μόνο καλό κάνει και στην αναβάθμιση του ΤΕΙ, το οποίο είναι η αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέρος του εγχειρήματός μας, όπως έχουμε πει, είναι μια προσπάθεια να αλλάξουν και οι νοοτροπίες, οι οποίες είναι εγγενείς πολλές φορές όταν οι άνθρωποι αναφέρονται στην τεχνολογική εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και δυστυχώς πολλές φορές απαξιώνονται αυτοί οι θεσμοί. Όλα έγιναν με ακαδημαϊκά κριτήρια. Μπορεί να διαφωνείτε με τα ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά κανείς δεν είπε τις διαφωνίες του. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια λοιπόν, θα σας πω τώρα, τα ακαδημαϊκά κριτήρια λοιπόν είναι κριτήρια τα οποία έχουν σχέση με τους θεσμούς αυτούς καθεαυτού. Δεν είναι κριτήρια τα οποία είναι μεταφυσικά. Παραδείγματος χάρη, έχουν τη δυνατότητα νέων προγραμμάτων σπουδών που τα έχουν. Έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν νέες θέσεις διδακτικού προσωπικού. Έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στον υπόλοιπο κόσμο. Οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι αναγνωρισμένοι από τη διεθνή κοινότητα. Αυτό ξαναφτιάχνει, ανασυγκροτεί τα γνωστικά πεδία. Αυτό προσπαθώ να πω τόσο καιρό. Εσείς θέλετε να έχουμε 1, 2, 3, 4. Δεν είναι έτσι τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Είναι πολύ πιο διαλεκτικά και έχουν σχέση και με την ιστορία του κάθε θεσμού. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Η τεχνολογική εκπαίδευση αφέθηκε στην τύχη τους, ξεχνώντας ότι η τεχνολογική εκπαίδευση είναι και αυτό που γίνεται στα πολυτεχνία μας. Μη θεωρούμε, όταν λέμε τεχνολογική εκπαίδευση, ένα πιο αδύνατο, ένα δεύτερο επίπεδο. Και ως προς τη σχέση με την παραγωγή, εδώ πραγματικά δεν φταίνε οι εκπαιδευτικοί θεσμοί. Περάσαμε από δεκάδες χρόνια μιας στρεβλής οικονομικής ανάπτυξης, μιας επιχειρηματικότητας που ήταν κρατικοδίαιτη και μέσα σε αυτό τεινάχτηκαν στον αέρα οι όποιοι προγραμματισμοί. Προσέξτε όμως τώρα. Υπάρχει μία συζήτηση περί του εφαρμοσμένου. Είναι μία, κατά τη γνώμη μου, λάθος συζήτηση. Επιμένω, δεν υπάρχουν αυτοί οι διαχωρισμοί στις μέρες μας. Η επιστήμη, η τεχνολογία εξελίσσονται με τρόπους που οι νέες πρακτικές ενσωματώνουν και τη θεωρία και την πράξη και την τεχνική και τις δεξιότητες. Είναι ένα πολύ σύνθετο εγχείρημα σήμερα πια, το οποίο υπερβαίνει τον παλιό διαχωρισμό θεωρητικά και πρακτικά και εφαρμοσμένα. Τώρα, νομίζω ότι επισημάνθηκε ένας κίνδυνος που θα πρέπει να επισημανθεί και από εδώ. Δηλαδή, πρέπει η δημιουργία των διετών προγραμμάτων να ακολουθεί πάρα πολύ αυστηρές διαδικασίες. Διότι υπάρχει ένας κίνδυνος, αυτό που κατηγορούμε σήμερα τις προηγούμενες κυβερνήσεις με τα ΤΕΙ και τα διάφορα τμήματα, να επαναληφθεί με τα διετή προγράμματα σπουδών. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτά πρέπει να περάσουν από τη συγκλήτους των ιδρυμάτων, πρέπει να είναι υπό την εποπτεία τα προγράμματα τους των ακαδημαϊκών, ώστε να προσφέρουν επί της ουσίας πάρα πολύ υψηλού επίπεδου εκπαίδευση. Μετεγραφές. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία, νομίζω, και είναι πολύ έτοιμη η ελληνική κοινωνία να ακούσει τα κόμματα να έρχονται σε μία συνεννόηση και συμφωνία για ένα νέο νόμο για τις μετεγραφές. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
Είναι ένα τεχνικά δύσκολο εγχείρημα, διότι στην Ελλάδα και η κατανομή του πληθυσμού αλλά και των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν έχει ακολουθήσει κάποια φυσιολογική εξέλιξη λόγω της ιστορίας μας. Υποχρεωτική 14χρονη εκπαίδευση και σε αυτό υποχρεωτική δίχρονη προσχολική. Ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης μου έδειξε κάτι που προφανώς δεν το θυμόμουν, ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Ελλάδος 61 χρόνια πριν, το 1957, ζήτησε για πρώτη φορά την καθιέρωση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από την τότε κυβέρνηση Καραμαλή. Ήρθε επιτέλους ο χρόνος να γίνει αυτό. Και αυτό γίνεται με το παρόν νομοσχέδιο. Θα περάσουμε μία μεταβατική περίοδο που την σχεδιάζουμε, την έχουμε ήδη σχεδιάσει, δύσκολη και σύνθετη. Είναι μία μεταβατική περίοδος που θα δώσει συγκεκριμένους ρόλους σε όλους, και στην τοπική αυτοδίκηση και στους παιδικούς σταθμούς και στους βρεφονηπιοκόμους και στους νηπιαγωγούς. Οι νηπιαγωγοί θα έχουν την ευθύνη των δύο αυτών τάξεων, οι βρεφονηπιοκόμοι θα έχουν την ευθύνη στους παιδικούς σταθμούς, οι δήμοι θα έχουν την ευθύνη των παιδικών σταθμών, το Υπουργείο Παιδείας θα έχει την ευθύνη των νηπιαγωγείων στο πλαίσιο της 14χρονης εκπαίδευσης. Σε αυτό το σχέδιο θα υπάρξουν τεράστιες ανάγκες για δημιουργία νέων παιδικών σταθμών, για προσλήψεις περισσότερων βρεφονηπιοκόμων, για προσλήψεις περισσότερων νηπιαγωγών κτλ. Και αυτό ακριβώς το σχέδιο ήδη το έχουμε, ήδη θα υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Θα πάρει μία τριετία κατά τους προγραμματισμούς μας και θα πάρει μία τριετία σε συνεργασία με τους Δήμους. Οι Δήμοι σε αυτό πρέπει να συνεργαστούν, πρέπει να είμαστε μαζί με τους Δήμους για το πώς θα γίνουν αυτά. 2-3 τεχνικά ζητήματα. Μπορεί να υπάρχει μία παρεξήγηση για το μισθό του Προέδρου του ΕΝΕΔΙΒΗΜ. Στην αιτιολογική έκθεση είναι προφανές ότι θα λαμβάνει ένα μισθό. Ο ρόλος της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να έρθουν προς το Μάιο, προς το τέλος Ιουνίου, προτάσεις που θα πρέπει να νομοθετήσουμε. Είναι ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα, το οποίο εγχείρημα αυτό θα πρέπει να βελτιώνεται κάθε φορά. Και αυτό θα περιμένουμε τις προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής. Νομίζω διαγράψαμε αυτό με την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής που αναφέρατε και λέει για την αντισυνταγματικότητα μιας παραγράφου. Θέλω να κλείσω με δύο θέματα. Δεν μπορώ τώρα, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Θέλω να κλείσω με δύο θέματα. Το πρώτο είναι, θα πρέπει για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει η πολιτεία γενναιόδωρα να λέει ότι χρωστάμε στους εκπαιδευτικούς το γεγονός ότι η εκπαίδευσή μας όχι μόνο δεν έχει καταρρεύσει, αλλά έχουμε και εκπληκτικά δείγματα δημιουργικότητας σήμερα στα σχολεία μας, σήμερα στα πανεπιστήμια μας. Ειδικότερα, νομίζω, πρέπει να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε το τεράστιο φόρτο που έχουν οι εκπαιδευτικοί μας στις απομακρυσμένες περιοχές, στις φυλακές, στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια και σε δύσκολες καταστάσεις καθημερινές που έχουν να αντιπαλέψουν. Πραγματικά τους ευχαριστούμε. Και θέλω να τελειώσω με κάτι που δεν θα ήθελα να είναι τόσο δύσκολο και τόσο δυσάρεστο. Είναι η τροπολογία για την Τίνο. Νομίζω ολοκληρώθηκαν τα επιχειρήματα. Εγώ σέβομαι όλα τα επιχειρήματα. Είχα στη διάρκεια αυτών των ημερών μία εξαιρετική συνεργασία με τον κύριο Ιωάννη Σιώτο, το Δήμαρχο της Τίνου. Μου έδωσε όλα τα κείμενα για τα οποία είχε πραγματικά αγωνιστεί
ο Σίμος Ορφανός, ο προηγούμενος δήμαρχος, αείμνηστος δυστυχώς σήμερα. Και νομίζω πρέπει όλοι μας, ανεξαρτήτως το τι θα ψηφίσουμε, να δεχτούμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, οι παραδόσεις και κυρίως οι παραδόσεις των τόπων μας έχουν μία εξαιρετική ισχύ. Δεύτερο, οι παραδόσεις προσδίδουν ταυτότητες. Οι ταυτότητες και η διαμόρφωση των τοπικών ταυτοτήτων βασίζεται εμπολής στις παραδόσεις. Αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε. Δεν ήταν άσχετοι οι χιλιάδες πολίτες της Τίνου, οι εκατοντάδες διανοούμενοι, οι δεκάδες ιερωμένοι, που τόσον καιρό, από το 1823, διατήρησαν μια αρμονική συνύπαρξη λαού και κλήρου. Αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα την οποία πρέπει να σεβαστούμε. Και ήρθε η Χούντα και τα δηλητηρία σε όλα αυτά. Και σε αυτό πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε. Και ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να επαναφέρει την κανονικότητα. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες ότι είχε το θάρρος να επαναφέρει αυτήν την κανονικότητα που ίδια η Χούντα δηλητηρίασε. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε την παράδοση, διότι η παράδοση υπογραμμίζει μία ειρηνική συνύπαρξη επί δεκάδες χρόνια. Σήμερα έλαβα μία επιστολή από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, η οποία αναλύει πολύ συστηματικά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Είναι μία επιστολή που εμένα προσωπικά, αλλά νομίζω και την κυβέρνηση, μας έχει βάλει σε πάρα πολύ σοβαρές σκέψεις. Θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα κομμάτια αυτής της επιστολής. Ένα στοιχείο της είναι ότι, και διαβάζω, οφείλουμε να συγχαρούμε την κομματική οργάνωση βάσης Τίνου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη στάση ιδεολογικής συνέπειας και τα λοιπά και τα λοιπά, για την αντίθεσή της σε αυτήν την τροπολογία. Ορίστε. Εν πάση περιπτώσει, σας διαβάζω τι λέει η επιστολή. Όχι, όχι, τώρα έχω κι άλλα, έχω κι άλλα, έχω κι άλλα, έχω κι άλλα. Έχω και άλλα. Η τροπολογία αυτή πρόκειται για ομή παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και της αρχής της αυτοδιοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η μεθοδολογία και η πολιτική θεολογία οι οποίες προάγονται με την τροπολογία αποτελούν δημοκρατικό ατόπιμα και αναιρούν κατά συνταγματικός απαράδεκτο τρόπο τις θρησκευτικές ελευθερίες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι μονομερείς αυτές νομοθετικές πρωτοβουλίες επιστρέφουν την πολιτική και θρησκευτική ζωή της πατρίδας σε παλαιές και επώδυνες περιόδους πραξικομπηματικών επεμβάσεων της πολιτείας σε εσωτερικά ζητήματα της Εκκλησίας της Ελλάδας. Αλήθεια, το 2018, ξεχνάμε το 1969, ξεχνάμε ποιοι αυτά τα χρόνια ήταν συνεπείς ως προς τους διακριτούς ρόλους και ποιοι δεν ήταν έως πρόσφατα. Θα παρακαλούσα με κάθε σεβασμό και εγώ να πω στην Ιερά Σύνοδο ότι θα πρέπει να είναι πιο μετρημένη στα λόγια της. Διότι εάν μιλάμε για δημοκρατία, η δημοκρατία είναι για όλους, δεν είναι για κάποιους μόνο. Με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου, αλλά είναι μία επιστολή η οποία δεν νομίζω να είναι από τις λαμπρές στιγμές, ενώ υπάρχουν τόσες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.